Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη νέα μας σειρά εναλλακτικές προοπτικές. Μπορείτε όλοι να διακρίνετε ότι έχω ένα σχετικό άγχος, όντας και η πρώτη φορά που κάνω κάτι τέτοιο. Πιστεύω όμως θα το βρω. Για να δούμε. Ωραία. Λοιπόν, αν είστε και μας παρακολουθείτε, πείτε κάτι, να ξέρω ότι είστε εδώ. Να πάρω λίγο μπροστά κι εγώ. Μια στιγμούλα. Ωραία. Να. Συγγνώμη. Α, ωραία, τέλεια, τέλεια. Τώρα είμαι όπως πρέπει να είμαι. Ωραία. Αυτό που χρειάζεται, νομίζω, είναι να πάρω μερικές βαθιές αναπνοές, να ηρεμήσω. Λοιπόν, ναι. Είμαι, λοιπόν, η Ελένη Πότνια Σκρέκου και βρίσκομαι στο Amphoreas Estate. Ο Amphoreas είναι ένα εγχείρημα καινούριο, κάποιων 2-3 ετών, που τώρα ακόμα διαμορφώνεται. Είναι ένας ξενώνας αυτογνωσίας και βρισκόμαστε στην Αίγινα, όπου παρατηρώντας όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και μέσα μας, εμφανίστηκε η ανάγκη αυτής της σειράς συνεντεύξεων που ονομάσαμε εναλλακτικές προοπτικές. Από την άποψη ότι θα θέλουμε να παρουσιάσουμε σε εσάς κάποιες ιδέες που έχουμε, κάποιες εμπειρίες που ουσιαστικά μας ενδυναμώνουν, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα με έναν τρόπο που ωφελεί, προωθεί την ευζοία μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η κυρία μας είναι πάρα πολύ προκλητική. Η εξωτερική κατάσταση διαρκώς αλλάζει πλέον. Και καλούμαστε να βρούμε μια εσωτερική θέση, μια εσωτερική κατάσταση που να μπορεί να μας στηρίζει, έτσι ώστε να απολαμβάνουμε κιόλας τη ζωή. Διότι βλέπουμε ότι οι λόγοι για τους οποίους περιοριζόμαστε και ψυχολογικά και σωματικά αυξάνουν. Οπότε η ιδέα είναι να παρουσιάσουμε, λοιπόν, αυτές τις εμπειρίες εσάς, έτσι ώστε να μπορεί να δοθεί και επιλογή, ας πούμε, ενός άλλου τρόπου ζωής, με περισσότερη σύνδεση, περισσότερη αγάπη, περισσότερη ομορφιά. Ακόμα έχω βέβαια άγχος, το βλέπετε, το οποίο παρατηρώ και εγώ σε μένα τώρα, ότι όλα αυτά τα ωραία που είχα σκεφτεί και που θέλω να πω, αυτό το συνέστημα που έχω, με περιορίζει. Στεγνώνει το στόμα μου. Και χάνω τα λόγια μου, το οποίο είναι πολύ φυσιολογικό. Αποδέχομαι τον εαυτό μου σε αυτή την κατάσταση. Είναι κάτι καινούργιο για μένα. Όλο αυτό δεν το έχω ξανακάνει. Να βγαίνω δημόσια, έτσι, με τέτοιο μεγάλο κάλεσμα ειδικά και με συνομιλήτρια. Οπότε δίνω στον εαυτό μου το χώρο να εκφράσει αυτή την αίσθηση που έχω και το συνέστημα και να πω ότι με αγαπώ γι' αυτό. Μακάρι να μπορούσα να είμαι υπερτέλεια και όπως με φαντάζομαι και πώς θα είμαι σε λίγο, πιστεύω, όταν μπω σε αυτό και αισθανθώ ασφάλεια. Αλλά τώρα δεν είμαι και είναι εντάξει αυτό. Λοιπόν, σήμερα το θέμα μας είναι... Ευχαριστώ πολύ, Βασιλική, λέει, είναι το πρώτο βάπτισμα, θα συνηθίσεις. Για να καλωσορίσω και τη Δήμητρα, να δω ποιος άλλος έχει δώσει το παρόν, την Κατερίνα, τη Μαρία, γεια σου Μαρία, τη Βασιλική, Ραντάου, γεια σου Βασιλική. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ. Και ευχαριστώ κιόλας που όλη την υποστήριξη που κάνατε όλες αυτές τις μέρες, με μηνύματα, με τα like, όλα αυτά, με τις προωθήσεις της πληροφορίας και με προσωπική επαφή που είχαμε. Όλα αυτά μπορεί να είναι μικρά ίσως κινήσεις, αλλά για μας είναι πολύ σημαντικές. Και είναι αυτό που είχα γράψει, τα φτερά μας ανοίγουν και με την υποστήριξή σας γίνονται ακόμα μεγαλύτερα. Οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα το θέμα μας είναι πολύ σχετικό με την αυριανή ημέρα, που θα είναι η πρώτη μέρα μετά από πόσες μέρες είμαστε μέσα στο σπίτι κλεισμένοι. Θα τελειώσει, ας πούμε, η αυστηρή καραντίνα. Οπότε το θέμα μας σήμερα είναι, δημιουργώ την δική μου κανονικότητα. Πώς βγαίνω έξω από το σπίτι μετά από όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν συμβεί εσωτερικά και εξωτερικά. Καλεσμένη μας είναι η Μαρτίνα Συμβουλίδη, είναι σημαντική ψυχοθεραπεύτρια, με την οποία συνεργάζομαι κάποια χρόνια τώρα και έχω δει πολύ μεγάλες αλλαγές στο πώς βλέπω την πραγματικότητα και τον εαυτό μου μέσα από αυτή τη συνεργασία.
Γεγονός είναι ότι πριν ξεκινήσουμε αυτή την πορεία μαζί, ζούσα μια πραγματικότητα που, δεν μπορούσα, που ήταν περιοριστική όσον αφορά τα άγχη που είχα, τις σκέψεις που περνούσαν από το μυαλό μου. Και δεν καταλάβαινα ότι υπάρχει αλήθεια στην αλήθεια περιορισμός. Νόμιζα ότι είναι φυσιολογικό και κάποιες αντιδράσεις που είχα και όλα αυτά. Οπότε μέσα από τη συνεργασία αυτή μπορούσα και παρατήρησα τον εαυτό μου. Ήρθα σε επαφή με κομμάτια μου που ήταν, και μπορεί ακόμα να είναι λίγο θυμωμένα, περιορισμένα, καταπιεσμένα, όλα αυτά. Τα περιοριστικά συναισθήματα τα βιώνουμε καθημερινά. Δεν είναι απαραίτητα έτσι τα πράγματα, ενώ ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάποιες αντιμετωπίσεις που έχουμε στη ζωή. Σίγουρα μπορούμε και μέσα από τη σχέση με τη Μαρτίνα μπόρεσα και είδα το φως, θα έλεγα, στις καταστάσεις. Και αυτό γιατί ήρθα σε επαφή με δικά μου κομμάτια τα οποία θέλανε την προσοχή μου, θέλανε να τα ηρεμήσω, να τα αποδεχτώ, να τα αναγνωρίσω. Και με το που ήρθα σε αυτή την επαφή και τα άκουσα, ηρέμησαν. Οπότε, ναι, είναι μια πολύ θρεπτική σχέση. Θα βάλω και τη Μαρετίνα τώρα στην κουβέντα μας αυτή. Γεια σου, Μαριτίνα. Είσαι online μαζί μας. Oh. Πολύ Καλώς χαίρομαι. ήρθες. Καλώς σας βρίσκω. Καλώς Χαίρομαι. ήρθες. Καλή μας αρχή. Καλή μας αρχή. Είναι πραγματικά μια καινούργια αρχή. Είναι και για μένα η πρώτη φορά. Ένα χτυποκάρδι υπάρχει. Και έχει ενδιαφέρον να το παρατηρώ και εγώ από τη δική μου μεριά, πώς και το σώμα αντιδράει στο καινούριο. Σήματα ανοίγει όλα αυτά. Ανοίγει όλο αυτό. Τυχαίνει του εαυτού που λένε μια γκαλίτσα τώρα να το πάμε μαζί, σαν να είναι η πρώτη μέρα στο σχολείο και είναι εδώ αυτή. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη η δική μου συγκίνηση για όλο αυτό, γιατί είναι όραμα. Ήταν επιθυμία το συγκεκριμένο εγχείρημα που εκφράστηκε αυθόρμητα και πιάστηκε πραγματικά στον αέρα και γιώθηκε. Με πολλές αντιφάσεις για το αν θα γίνει, πώς θα γίνει, ποιοι είναι οι περιορισμοί, ποιοι είναι οι αντιστάσεις και είμαστε εδώ και το κάνουμε. Οπότε πραγματικά το σημερινό εγχείρημα είναι μια πραγματικότητα, πώς είναι να γεννώ αυτό που θέλω και να αξιοποιώ τις δυσκολίες μου, τις αντιστάσεις μου και τις δυνατότητές μου μαζί. Είναι μεγάλη μου τιμή να το ξεκινάμε παρέα, όσο και αν φαίνονται λόγια γνώριμα και πρέπει να πούμε κάποια πράγματα, δεν είναι τίποτα πρέπει, είναι αλήθειες. Με πολύ αγάπη, είναι πολύ ξεχωριστό να είσαι με ανθρώπους που συνοδεύεις και σε συνοδεύουν, γιατί είναι μια σχέση που είναι αμφίδρομη. Δεν πάει ο ένας μπροστά, πάμε και οι δύο μαζί. Οπότε, ειδικά ο αμφορέας που είναι ένα εγχείρημα που από ιδέα το είδα να γίνεται πράξη, να υλοποιείται και τώρα να ανοίγει ακόμα τα φτερά του σε ένα καινούριο σκέλος και να το ξεκινάμε μαζί, εντάξει, είναι μεγάλη χαρά. Και καλή αρχή σε ό,τι καινούριο βήμα γίνει. Με πολύ λίγα λόγια, νομίζω για να εισάγω λίγο το στοιχείο της σωματικής ψυχοθεραπείας, μιας που κάτω από αυτή την ομπρέλα θα μιλήσουμε σήμερα, και πώς βρέθηκα εγώ εκεί. Το ταξίδι ήταν μακρύ. Ξεκίνησα από τελείως διαφορετικό σημείο για να ανακαλύψω τελικά ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ με τον άνθρωπο και με την ψυχή του. Εγώ η ίδια, δίνοντας πανελλήνιες, απέρριψα την ψυχολογία γιατί ήταν πολύ θεωρητική για μένα και βρέθηκα τελικά να κάνω αυτό που μου αρέσει, που είναι η σωματική ψυχοθεραπεία, θεωρία, μέσα από την πράξη. Οπότε μετά από 15 χρόνια σπουδών και ταξιδιού, μπορώ να είμαι πια σε ένα σημείο να δίνω και να παίρνω αυτό που πάντα λαχταρούσα. Και το χαίρομαι και σε μένα που μέσα από αυτό μεγαλώνω, αλλά και με τους ανθρώπους που συνεργάζομαι, που τους βλέπω και αυτούς να μεγαλώνουν στα σημεία που θέλανε να μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν και το κάνουν με έναν υπέροχο τρόπο. Τι είναι όμως η σωματική ψυχοθεραπεία, τι είναι αυτό που μας προσφέρει. Είναι ένας συνδυασμός, όπως το λέει και ο τίτλος του, σώμα και ψυχή. Δηλαδή, μια ολιστική προσέγγιση ψυχοθεραπείας, που πιάνει μαζί και το μυαλό μας και τις σκέψεις μας και τα συναισθήματά μας
και το σώμα μας και όλο το πακέτο. Πιο συγκεκριμένα το σύστημα στο οποίο εγώ έχω εκπαιδευτεί μπαίνει λίγο πιο βαθιά, κατά τη δική μου εκτίμηση, και πιάνει πια και την πληροφορία που έχουν οι μυς μας. Τι ψυχολογικό περιεχόμενο κουβαλάνε, τι μας βοηθάνε να κάνουμε και πώς αυτοί τελικά δραστηριοποιούνται ή όχι, ανάλογα με τα βιώματα τα οποία έχουμε. Και αυτό, αν γυρίσουμε το κεφάλι μας τριγύρω, το βλέπουμε στους σωματότυπους που έχουμε, στα ψυχοσωματικά τα οποία βιώνουμε σαν αισθήσεις και πώς αυτά μπορούν να λειτουργήσουν περιοριστικά για μας ή όχι. Οπότε εδώ είμαστε όχι για να ασχοληθούμε με αυτά που μας περιορίζουν, αλλά να τα αγκαλιάσουμε και να πάμε να αναπτυχθούμε και να ανοίξουμε με αυτά τα οποία μας ανοίγουν δρόμο και να δούμε τελικά πόση σοφία έχει αυτό το σώμα και πόση δεξιότητα και πώς τώρα ειδικά αξίζει να τη χρησιμοποιήσουμε, γιατί είναι μια ωραία ευκαιρία μέσα σε αυτή τη συνθήκη που ζήσαμε και ήταν έντονη και παραμένει έντονη, να κάνουμε μια καινούργια αρχή και να φτιάξουμε την πραγματικότητα που λαχταράμε, χωρίς δικαιολογίες και χωρίς περιορισμούς. Οπότε αυτή είναι η πρόθεση. Εξ αρχής όλο αυτό με πήγε στη μήτρα, όλο αυτό το κλείσιμο, αυτή η κλεισούρα, ο περιορισμός και η ταλπορή ταυτόχρονα. Το μοιράστηκα στην αρχή. Πιστέψανε πολύ ότι περνά πολύ δύσκολα. Πέρασε και δύσκολα, αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν ήταν αυτός ο λόγος. Και μετά άρχισα να το παρατηρώ. Και όσο το παρατηρούσα, έβλεπα ότι με άλλα λόγια το εκφράζουν και άλλοι άνθρωποι. Μίλησαν πολύ για τη φωλιά, μίλησαν πολύ για τη θαλπορή, μίλησαν πολύ για την οικογένεια που ξαναβρίσκεται, μίλησαν για πράγματα τα οποία έχουν αυτή τη ζεστασιά και το μαζί και το κλείσιμο σε ένα ζεστό, ευεργετικό, ασφαλές περιβάλλον. Οπότε λέω, κάτι γίνεται εδώ πέρα και έχει όμορφα πράγματα αυτό, αλλά θα χρειαστεί κάποια στιγμή να βγούμε. Οπότε αυτά τα πράγματα πώς τα παίρνω μαζί μου και τα βγάζω ξανά σε μια καθημερινότητα που όλοι τις ζούσαμε με πίεση, με άγχος, με ρυθμούς πιο έντονους, ίσως κάνοντας και πράγματα που δεν μας άρεσαν ή με μερική αποσύνδεση από τον εαυτό μας. Και περνάγαν οι μέρες, περνάγαν οι ώρες, οι δικαιολογίες πολλές, έχω δουλειά, έχω παιδιά, έχω σκυλιά, δεν φτάνω, δεν προλαβαίνω, κάποια στιγμή στο μέλλον. Και τώρα όλα αυτά έχω την ευκαιρία, αν θέλω, να τα κάνω όπως μου αρέσει, να δημιουργήσω τη δική μου πραγματικότητα. Mm. Και εδώ είστε. Ναι, αυτό που λες για την αίσθηση της μήτρας, σε μένα δεν ήταν συνειδητό αυτό. Δηλαδή, τώρα τελευταία το συνδύασα. Αυτό όμως που μπορώ να πω, βλέποντας όλη αυτή την πορεία που είχα αυτό το διάστημα, είναι ότι σίγουρα αυτή η εσωτερικότητα που μας έδωσε, αυτή η εξωτερική αφορμή, με έφερε σταδιακά στη θέση να είμαι τώρα εδώ και να κάνω αυτό που κάνω. Θεωρώ ότι η συνθήκη της καραντίνας ήταν αυτή που μου έδωσε τη δύναμη να βρίσκομαι τώρα εδώ. Οπότε ήταν σαν ένα εργαστήριο, σαν ένα, πώς να το πω, όπως είπε ο πρωθυπουργός μας, το cocooning που μας είπε, αισθάνομαι αυτό τι μου συνέβη, δηλαδή ότι ήμουν μέσα σε ένα κουκούλι και τώρα ανοίγω τα φτερά μου μία μέρα πριν βγούμε έξω, ας πούμε. Το οποίο όλα αυτά, εντάξει, προφανώς έβγαινα έξω όταν χρειαζόταν αυτές τις μέρες, αλλά μένοντας με τον εαυτό μου και περνώντας όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί στην αρχή υπήρχε φόβος, υπήρχε ανησυχία μεγάλη, αλλάζει όλη η πραγματικότητα, σαν κατέβνας, βρήκα νέες δυνάμεις μέσα μου. Και κυρίως στο κομμάτι της απόλαυσης, της προσγείωσης στο εδώ και το τώρα. Mm-hmm. Παρόλο που γίνονται διάφορα έξω και ακούμε τόσο πολλά πράγματα, δηλαδή υπάρχει πόλεμος της πληροφορίας αυτές το διάστημα, το οποίο δεν κατευνάζει την κατάσταση. Καλούμαστε όμως να βρούμε μια... Καλέστηκα εγώ με τον εαυτό μου να μιλήσω για μένα. Μια εσωτερική κατάσταση που θα μπορέσω να διακρίνω πώς με αφορά εμένα όλο αυτό. Γιατί ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Και για το μέλλον ακούμε πράγματα. Και δηλαδή σενάρια πάρα πολύ δυσίωνα. Όμως αυτό εμένα εδώ και τώρα, σήμερα, πώς με αφορά και πώς αλλάζει την πραγματικότητά μου. Στα αλήθεια, έτσι. Και το εντυπωσιακό για μένα ήταν ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία εσωτερικής σύνδεσης υπήρξαν αναφορές στην εμπειρία μου πριν γεννηθώ. Δηλαδή, για μένα ήταν ακριβώς η στιγμή πριν τον τοκετό.
που είναι το έμβριο μέσα στη μήτρα, βρίσκεται σε ένα περιοριστικό περιβάλλον. Δεν ξέρει ακόμα ότι υπάρχει δυνατότητα της εξόδου. Είναι κάτι γνώριμο η μήτρα, αλλά ταυτόχρονα και περιοριστικό. Οπότε το επόμενο βήμα είναι να πιάνει μέσα από το τούνελ να βγει στην εξωτερική ζωή. Έτσι αυτές οι μνήμες μου ήρθανε και φαίνοντας στην επιφάνεια, η αλήθεια είναι ότι αναγνωρίζοντας την αγωνία του εαυτού μου ως έμβριο 9 μηνών και συνδεόμενη και με τον εαυτό μου ένα βήμα μετά που ήξερε ότι μπορεί να βγει στον εξωκόσμο, έπρεπε να αγωνιστεί βέβαια γι' αυτό, ήταν πολύ λυτρωτικό για μένα αυτή η εμπειρία και το σχετίζω απόλυτα με το γεγονός ότι όλη αυτή η ιδέα τώρα που την είχα πάρα πολλά και θα έλεγα χρόνια βλέποντας για πολύ καιρό συνεντεύξεις άλλων ανθρώπων, παρακολουθώντας, σκεφτόμουν ότι εγώ θα ήθελα να το κάνω αυτό, αλλά δεν είχα τη δύναμη, δεν κάτι με κρατούσε. Και με το που αποκαλύφθηκε αυτή η διαδικασία, που βρισκόταν στο υποσυνείδητο βέβαια, προφανώς, γιατί είναι μια καταγραφή πολύ δυνατή που καθένας μας την έχει, όλοι έχουμε γεννηθεί. Όλοι είχαμε αυτή τη δύναμη κάποτε να βγούμε από τη μήτρα της μητέρας μας στην εξωτερική ζωή. Ναι, όλη αυτή λοιπόν η καταγραφή που ήρθε στην επιφάνεια μου έδωσε και τη δύναμη να βρίσκομαι εδώ τώρα και να γίνει όλο αυτό σε 3 ημέρες, που θα ήθελα να αναφερθούμε και στο πόσο γρήγορα συνέβη και βρεθήκαμε εδώ από το μηδέν χωρίς να έχουμε καμία γνώση, ούτε με την τεχνολογία, όλο αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, εμπειρία εν διάφορη περιπτώση. Είμαστε τώρα εδώ, νομίζω αρκετά άρτιες, τώρα που ηρέμησα κι εγώ λιγάκι, και κάνουμε την κουβέντα. Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να σας καλέσω, αγαπητοί μας θεατές, εδώ πρέπει να κοιτάζω τώρα, ναι, εάν θέλετε και βρίσκετε αυτό το βίντεο ενδιαφέρον, την συνομιλία, να μοιραστείτε το link αυτό της συνομιλίας μας στο προφίλ σας, να το δουν και άλλοι άνθρωποι. Και βέβαια θα έχω ηχογραφηθεί, οπότε και εκ των υστέρων μπορεί να συμβεί. Πάμε, ναι, να πούμε λίγο για το πόσο γρήγορα έγιναν όλα. Λοιπόν, πραγματικά η ιδέα υπόθηκε Τετάρτη μεσημέρι, όπου μία που εκφράστηκε, δόθηκε η ευκαιρία όλο αυτό να πάρει σάρκα και οστά από τη Βασιλική της Κρέκου, που μου λέει, γιατί δεν το προτείνεις. Κατευθείαν το κλείσα. Δεν μπορώ. Έχω παιδιά. Έχω δουλειές. Δεν προλαβαίνω. Και μόλις το έκλεισα, λέω, κάτσε. Πιστική η δικαιολογία σου. Όντως, είναι αλήθεια. Απ' την άλλη, έτσι είναι. Αν δηλαδή σταθείς στον καθρέφτη σου και απαντήσεις σε σένα ποιος είναι ο λόγος που δεν το κάνεις, αυτός είναι. Εκείνη την ώρα είδα την αγωνία μου, αν θα πάει καλά, αν θα τα πω καλά, αν θα έχει αλήθεια, αν θα έχει ανθρώπους. Και λέω, όπα, αν είναι αυτοί οι λόγοι που σε κρατάνε πίσω, πάρε πάλι πίσω τηλέφωνο και πω όλο αυτό να δούμε πώς μπορεί να γίνει. Και εκείνη την ώρα, εκτός ότι ένιωθα διάφορα στο σώμα μου, σφιξίματα, ξεσφιξίματα, χαλαρώσεις, εντάσεις, ξαφνικά έπεσε η αυλαία των προσδοκιών. Πώς πρέπει να γίνει αυτό για να είναι τέλειο. Και άπαξ και έπεσε αυτό, άρχισαν πια οι ρυθμοί να είναι ταχύτατοι. Η έμπνευση μεγάλη, το πάρε δώσε των πληροφοριών, η οργάνωση, και πραγματικά μέσα σε 3 μέρες δημιουργήθηκε αυτό το οποίο ζούμε εδώ μαζί σήμερα. Οπότε είναι πραγματικά μια πολύ αληθινή πληροφορία ότι κάτι το οποίο το κυοφορούσαμε ο καθένας με τη δική του σκοπιά καιρό πριν, ενώσαμε τις δυνάμεις μας, μοιραστήκαμε τις αντιστάσεις μας, μοιραστήκαμε τα ευάλωτα κομμάτια μας, τους δώσαμε χώρο να εκφραστούν, τα ακούσαμε κι εμείς οι ίδιοι, τα αγκαλιάσαμε η κάθε μία με τον τρόπο της, βάλαμε τον καλύτερό μας σε αυτό και με ένα πάρα πολύ όμορφο χορό συνεργασίας τα καταφέραμε. Θα ήθελα, ναι, έτσι ακριβώς έγινε και εγώ ακριβώς την ίδια εμπειρία έχω, νιώντας ότι πόσο λυτρωτικό ήταν και το μοίρασμα των αντιστάσεων που είχαμε. Και για μένα είναι μια, θα έλεγα, πρώτη επαφή με τη συνεργασία. Πώς γίνεται συνεργασία, μάλλον, όταν υπάρχει αληθινό μοίρασμα. Και αυτά που παλαιότερα θα τα κρατούσα για μένα, τα οποία όμως μπορεί να τελικά να φούσκωνε κάποια αντίσταση και να προβαλόταν τελικά σε κάποιο μέλος της ομάδας,
Τώρα, βγάζοντάς τα με το που εμφανίζεται ο φόβος, η ανησυχία στην κουβέντα μεταξύ μας, κατευνάζεται αμέσως αυτή η αντίσταση και προχωράμε. Και είναι σαν να, πώς να το πω, να είμαι πιο διαφανής απέναντί σας. Και αυτό βλέπω πόσο ωφέλιμο είναι για την πορεία της συνεργασίας. Εντάξει, γρήγορα είπαμε γίναν όλα, αλλά σίγουρα αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε φαίνεται τώρα απλό, συνέβη σε 4 ημέρες, αλλά εμένα μου πήρε προσωπικά μια ζωή για να φτάσω σε αυτό το σημείο. Να μπορώ να το κάνω και να, με αυτή την ανοιχτότητα, ας πούμε, και την εμπιστοσύνη. Οπότε δεν είναι κάτι μικρό. Θα ήθελα όμως να βάλουμε λίγο στην κουβέντα μας για λίγο και τη Βασιλική Σκρέκου, η οποία είναι συνδιαχειρίστρια με το Αμφορέα μαζί μου και η οποία βέβαια είναι στα παρασκήνια, αλλά είναι και αυτή, ο ρόλος της είναι θεμελιώδης. Τώρα έχει αναλάβει το κομμάτι το τεχνικό. Βλέπω κιόλας ότι έχουμε κάποια θέματα με το σήμα μας, τα οποία εύχομαι να έχουν αποκατασταθεί. Και ναι, να τη βάλουμε και εκείνη λίγο στην παρέα μας για να δω λιγάκι τι εδώ τι χρειάζεται να κάνω. Να μας πει κιόλας τι συμβαίνει τεχνικά. Γεια σου, Βασιλική. Καλησπέρα. Καλώς την, γεια σου, Βασιλική. Μ' ακούτε, έτσι? Ναι, σε ακούω πολύ καλά. Θέλω να καλησπερίσω κι εγώ τους φίλους και τις φίλες που μας βλέπουν, να μοιραστώ τη χαρά μου που γίνεται έτσι αυτή η δημόσια σύμπραξη. Να πω ότι το ΣΥΜ, εντάξει, είχε μια προσωρινή διακοπή, η οποία τώρα έχει αποκατασταθεί, από ό,τι παρακολουθώ και εγώ στα σχόλια. Και να πάρω έτσι 1-2 λεπτά, να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που γίνεται έτσι αυτή η σύμπραξη, γιατί θεωρώ ότι προσλαμβάνουμε πάρα πολλές πληροφορίες, οι οποίες όλες απορροφώνται πραγματικά από το σώμα. Και νομίζω ότι είναι πολύ ωφέλιμο να παρουσιάζεται υπό τη μορφή της ίδιας πληροφορίας, δηλαδή βίντεο, λόγος, κάτι το οποίο να μπορέσει να εκπροσωπεί στην οπτική του σώματος. Οπότε ανυπομονώ για τη συνέχεια αυτής της κουβέντας. Να πω, μάλλον να μου επιτραπεί να πω σε αυτό το σημείο ότι στο τέλος και για τους φίλους και τις φίλες που μας βλέπουν θα έχουμε μια πρακτική καθοδηγούμενη από τη Μαριτίνα, ώστε να πάμε στο σώμα και να πάμε και στην αίσθηση του σώματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Ευχαριστούμε την Ελένη και τη Μαριτίνα που πήραν έτσι αυτή τη βασικά συντονισμένη πρωτοβουλία, θα έλεγα. Και σας ευχαριστώ και για τη ροή της συνεργασίας που φαίνεται ότι ήταν στην ταχύτητα του φωτός. Οπότε, καλή συνέχεια, καλή αρχή στις εναλλακτικές προοπτικές και καλή συνέχεια σε αυτή την κουβέντα και πολλά φιλιά σε όλους από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Ευχαριστούμε πολύ. Σε χαιρετούμε για την ώρα και σε μια επόμενη συνάντηση θα σου έχουμε και εσένα μαζί μας να μας μοιραστείς τη δική σου εμπειρία μέσα από την ενασχόληση με το σώμα. Και πολλά πολύ ακόμα, χαρά. Βέβαια. Πολύ χαρά. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ναι, ωραία ήταν η παρέμβαση της Βασιλικής. Ναι. Και είναι πραγματικά πολύ ζωτική σημασία η συμβολή της. Και γενικά φαίνεται ότι το 30 έχει μια ιδιαίτερη δυναμική. Το 2 σε πάει στο δίπολο, το 3 έχει μια τρίτη οπτική. Πολύ συμπληρωματική. Ναι, όλο αυτό τώρα το κομμάτι που λες ότι την αίσθηση της μήτρας και που είπα και εγώ για τη μνήμη που ήρθε από την περιγεννητική μνήμη που εμφανίστηκε. Mm-hmm. Υπάρχει, νομίζω, και ολόκληρος τομέας της ψυχολογίας που ασχολείται με αυτό το θέμα. Υπάρχει ολόκληρος τομέας, υπάρχει ακόμα πιο εξειδικευμένη, περισσότερο από κάθε άλλο, νομίζω, η προγεννητική ψυχολογία, mm-hmm. που χρησιμοποιείται τόσο σε επίπεδο θεραπείας, όσο και προετοιμασίας εγγύων. Οπότε, θέλω να πω ότι σε όποια φάση ζωής και ο καθένας θελήσει να μπει λίγο πιο βαθιά, έχει τη δυνατότητα, είτε αν κυοφορεί το ίδιο του το μωρό, είτε αν κυοφορεί κάτι δικό του που χρειάζεται στην ενήλικο ζωή να βγει. Πώς ήρθαμε τώρα σε όλο αυτό? Υπάρχει πληροφορία που είναι επιβεβαιωμένη, έχει επιστημονικό υπόβαθρο, που εκφράζει τον τρόπο που έχουμε γεννηθεί και όλες τις δυνάμεις που εκείνη την ώρα χρησιμοποιεί ένα έμβριο για να βγει στον κόσμο.
Στη σωματική ψυχοθεραπεία το συναντούσαμε πολύ έντονα και μέσα από ασκήσεις, πια βιωματικά ο καθένας, το πώς έχει γίνει αυτή η διαδικασία, ποια κολλήματα μπορεί να υπήρχαν, ποια σημεία δύναμης συναντούσε ο καθένας, πόσο στρεσογόνο μπορεί να ήταν όλο αυτό, πόσο χαρά μπορεί να έχει και τι τελικά ερχόμαστε να διαχειριστούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Τη δύναμή μου, τη γείωσή μου, την πνευματικότητά μου, τη συνάντησή μου με τον έξω κόσμο, την ασφάλειά μου, την εμπιστοσύνη μου, το βλέμμα, τη βλεμματική επαφή και το πώς θα δω τον έξω κόσμο. Είναι πάρα πολλά πράγματα, πολύ θεμελιώδη, τα οποία τελικά έρχονται να ορίσουν στην μετέπειτα ζωή το πώς θα διαχειρίζομαι στρεσογόνες καταστάσεις και πόσο εύκολα ή δύσκολα θα κάνω μεταβάσεις. Και πόσο εύκολα ή δύσκολα θα μπορώ να έχω μεταμορφωτικές εμπειρίες που θα χρειάζεται να γεννήσω εντός εισαγωγικών κάτι. Είτε αυτό είναι μια ιδέα, είτε είναι μια δουλειά, είτε είναι σε φυσικό επίπεδο ένα παιδί. Οπότε όλο αυτό και από την πρακτική των θεραπείων αλλά και από τη θεωρία των διδασκαλιών το έχουμε δει να συμβαίνει. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια, είτε τη συναντάμε είτε όχι, γιατί το σώμα έχει την ιδιότητα να κρατάει την πληροφορία μέσα του, την εκφράζει με διάφορους τρόπους, αλλά ποτέ δεν την αποκαλύπτει έτσι ευθέως, αν δεν υπάρχουν οι συνθήκες. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο πίσω μέρος έχουμε μέρη του εαυτού μας που κινούν τα νήματα, χωρίς εμείς να το καταλαβαίνουμε. Όσο λοιπόν μπορούμε να είμαστε πιο συνειδητοί, τόσο μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις αυτά τα νήματα που κινούνται από πίσω μας. Έτσι λοιπόν είδα σε αυτή την περίοδο ανθρώπους να συναντάνε συναισθήματα και να εκφράζουν ανησυχίες που ήταν αρκετά πρώιμες ηλικιακά. Για τη μοναξιά, για υπαρξιακούς φόβους, για μια ανάγκη να απευθυνθούμε σε κάποιον ανώτερο, όπως είναι ο γονιός, όπως είναι ένας πρωθυπουργός, όπως είναι ένας δάσκαλος, και σε ένα κομμάτι που ταρακουνιέται όλο το σύστημα υγείας, σύστημα εννοώ, πώς να το πω, όχι σε σύστημα, κρατικό σύστημα υγείας, αλλά το σύστημα υγείας, η αλυσίδα της υγείας μεταξύ των ανθρώπων. Κανένας δεν μπορεί να παίξει το ρόλο του ανώτερου. Κανείς δεν μπορεί να έρθει να σου χτυπήσει την πλάτη και να σου πει: εγώ εδώ για σένα, όλα θα πάνε καλά. Γιατί μας το λύσει απέναντι σε αυτό. Οπότε, ενώ στην αρχή αναδύθηκαν εντάσεις και έντονα συναισθήματα, στην πορεία παρατηρήθηκε πώς ο κάθε άνθρωπος πήρε τη δική του σκυτάλη να μπορεί να γίνει κύριος του εαυτού του, να μπορεί να γίνει φροντιστής του εαυτού του, να μπορεί ο ίδιος με τον όποιο τρόπο να κατευνάσει τις ανησυχίες του και να βρει τον τρόπο να είναι, να βρει ωφέλη σε αυτή τη διαδικασία, παρόλο που είχε πολλούς περιορισμούς. Κάποιοι δεν μπορούσαν να κάνουν απολύτως τίποτα. Και τελικά όλοι να έχουν να μοιραστούν όμορφες στιγμές και πολύ όμορφες στιγμές και πολύ όμορφες ποιότητες που εμπειρεύτηκαν μέσα σε αυτές τις μέρες του εγκλεισμού. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ δυνατή εμπειρία και αξίζει να έχουμε έναν τρόπο να το πάρουμε βγαίνοντας από όλο αυτό. Διότι αυτό που συμβαίνει στην παρούσα φάση είναι ότι αν μπορώ να γεννήσω κάτι στο εδώ και τώρα, είμαι και η μητέρα και το έμβριο εγώ. Mm. Δεν υπάρχω σε κανονό στο σώμα το οποίο θα λειτουργήσει περιοριστικά μέσα από τα δικά του συναισθήματα και τα δικά του βιώματα. Είμαι εγώ εδώ για μένα. Μια μαμά μπορεί να φοβηθεί και να μην επιτρέψει το παιδί της να γεννηθεί. Και να μπούμε, ας πούμε, σε μια αίτια κεσαρική και να μας πει ο γιατρός. Είναι πάρα πολύ σύνηθες, τουλάχιστον στη χώρα μας. Αλλά ήταν τελικά και αυτή η γυναίκα έτοιμη να γεννήσει και να ξαναγεννηθεί. Και αυτό το έχουμε συναντήσει. Οπότε εδώ πέρα μπορώ να γίνω και η μητέρα, συμβολικά, και το ίδιο το έμβριο. Και να με φροντίσω με τον καλύτερο τρόπο. Είμαι ο μόνος που μπορώ να φουγκραστώ και να δω και να νιώσω καλύτερα τις ανάγκες μου από οποιονδήποτε άλλο. Και αξίζει σε αυτή τη φάση να μην τον υποτιμήσουμε, γιατί δόθηκε και ο χώρος και ο χρόνος ο καθένας να το βιώσει και τον εαυτό του. Οπότε αυτή η πληροφορία που μέσα σε ένα χρονικό διάστημα αρκετά μεγάλο δόθηκε σαν ένα λαμπί, αξίζει να μην τη θάψουμε.
και να δούμε τελικά, βγαίνοντας προς τα έξω, γεννώντας κάτι καινούριο, ποιους θέλω να έχω συνεργάτες, ποιους θέλω δηλαδή να με συνοδεύσουν σε όλη αυτή τη διαδικασία, τι δυσκολίες αντικρίζω, τι βοήθεια χρειάζεται να μου παρέχω, για να μπορεί να συμβεί με τη συνείδηση που υπάρχει στο εδώ και τώρα, χωρίς επίκριση, καμία επίκριση, αλλά και χωρίς δικαιολογίες. Αυτό που βγαίνοντας μετά λέμε, αχ, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά αν. Όχι, τα πράγματα μπορούν να είναι όπως θέλω εγώ τώρα. Και να σχηματίζω την πραγματικότητα ήδη. Θα μπορούσαμε να πούμε, το είπες και πριν βέβαια, αλλά θέλω να το επιβεβαιώσω, ότι ο τρόπος με τον οποίο βγαίνουμε στη ζωή, με τον οποίο γεννιόμαστε, επηρεάζει τον τρόπο που βγαίνουμε στη ζωή και ως ενήλικες. Αυτό που είπες πριν, ότι ό,τι κάνουμε στη ζωή, κάποιο καινούριο project, κάποια αλλαγή, έχει τις ποιότητες που βιώσαμε κατά τη γέννησή μας. Σωστά. Ναι. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Εμείς τώρα το κουβεντιάζουμε ότι έχουμε φέρει στη συνείδησή μας, αλλά νομίζω ότι όταν ξεκίνησα να συνειδητοποιώ αυτή τη διαδικασία, ήταν σχεδόν σοκαριστικό για μένα. Ότι δηλαδή κάτι που πάει τόσο πίσω στον χρόνο και που δεν θεωρούμε ότι ως έμβρια ή ως βρέφη έχουμε μνήμη, ότι όμως τελικά όχι απλά υπάρχει μνήμη και κάποιο τύπο συνείδηση τότε, αλλά αυτή η συνείδηση και η μνήμη που υπήρξε επηρεάζει όλη μου τη ζωή στην ουσία. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η πληροφορία ήταν που πήρα την απόφαση σε μια παρουσίαση της σωματικής ψυχοθεραπείας και είπα, «Ωχ, πλάκα μου κάνεις. Αυτό θα κάνω». Ήταν η ίδια πληροφορία όταν μας περιέγραφαν για το εντύπωμα πια που κρατάει το σώμα και στη γέννα και πώς αυτό έρχεται τελικά να μας επηρεάσει για μια ολόκληρη ζωή στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις εντάσεις μας, τις αγωνίες μας και όλο αυτό. Λαμβάνοντας υπόψη μας, ότι βλέποντας τουλάχιστον από τη δική μου εμπειρία, ότι αυτή η μνήμη δεν είναι μόνο μία μνήμη. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που συνέβη πριν από 42 χρόνια όταν γεννήθηκα και απλά υπάρχει κάπου στο υποσυνείδητο. Είναι κάτι που επηρεάζει τις αποφάσεις μου. Είναι κάτι ζωντανό στο εδώ και το τώρα. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό το έμβριο, αυτό το βρέφος, το παιδί που υπήρξα, είναι μαζί μου ακόμα. Μέσα δηλαδή και από την εμπειρία μου στην ψυχοθεραπεία και ψυχοθεραπεία, αυτό έχω καταλάβει. Και αυτό που καλούμαστε τώρα να κάνουμε πρακτικά είναι να δούμε πώς μπορούμε να συνδιαλλαγούμε και να σχετιστούμε με αυτές τις πτυχές του εαυτού από πολύ νωρίς, από τα αρχικά στάδια της ζωής και πρωταρχικά όταν μιλάμε για μέσα στη μήτρα. Πώς μπορούμε λοιπόν να σχετιστούμε με έναν τρόπο που θα φέρει τις ωραίες ποιότητες του παιδιού στη ζωή μας. Γιατί τώρα είναι σαν να κουβαλάμε λιγάκι τις τραυματικές εμπειρίες, τις περιοριστικές, τους φόβους, τις αγωνίες, που μας περιορίζουν στην ενήλικη ζωή. Πώς μπορώ λοιπόν να σχετιστώ με την παιδική ποιότητα μέσα μου, που έχει δημιουργικότητα, έχει ανεμελιά, είναι στο εδώ και το τώρα, έχει παιχνίδι, έχει έρωτα για τη ζωή. Το παιδί είναι ερωτευμένο με τη ζωή, γι' αυτό κάνει ερωτήσεις, έρωτας ερωτήσεις. Πώς μπορούμε να βρούμε δηλαδή αυτή την πηγή χαρά της ζωής που έχει το χαρούμενο παιδί μέσα μας. Και η δική μου εμπειρία είναι η εξής, η οποία η αλήθεια είναι ότι μέσα από την επαφή αυτή με αυτά τα κομμάτια και βλέποντας τα στεναχώρια τους και το θυμό τους, έμαθα, με μάθανε τι χρειάζονται. Mm-hmm. Και αυτό που είδα είναι πολύ απλό. Δηλαδή, αν μπορέσω και συνδεθώ με την οπτική του παιδιού, με την οπτική του βρέφους, με τις ανάγκες του παιδιού και του βρέφους και τις ικανοποιήσω αυτές τις ανάγκες, αλλάζω τη σχέση με τον εαυτό μου. Δηλαδή, τι εννοώ. Τι θέλει στην πραγματικότητα ένα βρέφος για να αισθάνεται ασφάλεια? Πες μου την άποψή σου. Σε ακούμε πάρα πολύ προσοχή. Και τι θέλει? Θέλει παρουσία. Και λέω πρώτα την παρουσία πριν πω αγάπη, αγκαλιά, οτιδήποτε, γιατί η παρουσία είναι κάτι άειλο. Μπορεί να έχω φυσική παρουσία και να λείπει η παρουσία μου, να μην είμαι εκεί. Και αυτό το πιάνει ένα βρέφος. Οπότε σίγουρα θέλει πάρα πολύ αγάπη, πάρα πολύ αγάπη. Από αυτή θρέφεται, από αυτή ζει. Θέλει αγκαλιά, πολύ αγκαλιά όμως.
θέλει να μπορείς να ανταποκρίνεις στις ανάγκες του, ακούγοντας πρώτα τις δικές του και μετά τις δικές σου αντιστάσεις να τις ικανοποιήσεις. Και παρουσία, πολύ παρουσία. Να το βλέπεις, να το κοιτάς, να διεγείρεις τις αισθήσεις του. Θέλει απλά πράγματα. Θέλει πολύ απλά πράγματα. Ναι, συμφωνώ. Και αυτό που βλέπω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα είναι αυτά όλα που είπες, να τα προσφέρω εγώ σε ενήλικη Ελένη στο βρέφος που υπάρχει μέσα μου. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, έτσι, γιατί νομίζω ότι και το ζητούμε τις κουβέντες μας είναι πρακτικά τι μπορούμε ακριβώς να κάνουμε. Βγαίνουμε δηλαδή, και τι εμείς γίνεται. Ναι. Αυτή η παρουσία λοιπόν η δική μου, στα κομμάτια μου μέσα που αισθάνονται αγωνία, αισθάνονται φόβο, αισθάνονται περιορισμό. Έχει πολλές πτυχές αυτή η παρουσία, έτσι. Δηλαδή ένα κομμάτι είναι να μπορέσω να αναγνωρίσω ότι αυτά τα κομμάτια μου υπάρχουν μέσα και έχουν αυτά τα συναισθήματα. Ότι δεν είμαι εγώ η ενήλικη Ελένη που νιώθει το φόβο, αλλά είναι μια πτυχή μου, που δεν έχει σημασία να πούμε ότι είναι 5, 3 ή 2 ετών. Σημασία έχει όμως να πω ότι είμαι εγώ η ενήλικη και να γνωρίζω το συναίσθημά μου ανήκει σε ένα κομμάτι μου που μπορεί να ήταν στα αρχικά στάδια της ζωής. Έπειτα να μπορέσω να περιγράψω το συναίσθημα, του δώσω ένα όνομα, έτσι. Αισθάνομαι φόβο, αισθάνομαι αγωνία, αισθάνομαι περιορισμό, αισθάνομαι απόρριψη, δηλαδή να φτιάξω ένα λεξιλόγιο. Έφτιαξα, γιατί αυτά μου έχουν συμβεί. Έφτιαξα λοιπόν ένα λεξιλόγιο. Το επόμενο βήμα, ή αν όχι βήμα, ας το πούμε βήμα τώρα, είναι να, αυτό που κάνω δηλαδή, το οποίο με έχει βοηθήσει εξαιρετικά πάρα πολύ, είναι να συνδέομαι με το σώμα μου, με την αίσθηση αυτή του παιδιού, δηλαδή, πώς να το πω τώρα, όχι με το φόβο, γιατί αυτό τον αναγνωρίζω, αλλά σαν να νιώθω ότι η καρδιά μου ανοίγει και αγκαλιάζει αυτό το παιδί. Αγκαλιάζει αυτό το βρέφος ή το έμβριο. Το οποίο εμένα βοηθάει ο οραματισμός. Δηλαδή, το να μπορεί να έχω δει φωτογραφίες του εαυτού μου, πως ήμουν νεογέννητη, ας πούμε, και να αγκαλιάζομαι το πεδίο της καρδιάς μου, οραματιστικά μιλάω τώρα, το έμβριο αυτό, το βρέφος, να πούμε, το νεογέννητο. Μερικές φορές παίρνω και ένα μαξιλάρι και το αγκαλιάζω. Και σκέφτομαι ότι είναι, οραματίζομαι ότι είναι ο μικρός μου εαυτός. Αυτό μπορεί να ακούγεται ή αστείο ή δεν ξέρω πώς μπορεί να ακούγεται σε κάποιον που δεν το έχει κάνει. Πολύ απλό ή απλοϊκό. Στην πραγματικότητα όμως μου φέρνει τόση ανακούφιση όταν το κάνω. Αλλά το κάνω σαν να είναι πραγματικά εκεί ένα πρέφος, έτσι. Δεν είναι στο κεφάλι μου μέσα. Έχει και βιοχημική επιρροή. Mm-hmm. Και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο και γι' αυτό. Πώς δηλαδή η απεύθυνση, η καρδιακή απεύθυνση στα κομμάτια μου αυτά και μιλάω και στον εαυτό μου, δηλαδή μπορώ να πω είμαι εδώ για σένα, είμαστε ασφαλείς, ακούω τι μου λες, ακούω την ανάγκη σου, τι θέλεις να κάνουμε, μπορεί να θέλει να ξαπλώσω λίγο, να είμαι κουρασμένη, μπορεί να θέλει να ένα ζεστό μπάνιο ας πούμε, μπορεί να θέλει να κάνω στον εαυτό μου, να πιάσω το φυσικό μου σώμα και αυτό είναι πάρα πολύ θρεπτικό, δηλαδή το να μιλήσω στον εαυτό μου, πώς θα μιλήσω σε ένα παιδί. Δεν στον παιδί, είχατε κάτι να το εξηγήσεις. Ότι ξέρεις, έχουμε τώρα πανδημία και γι' αυτό και αυτό το λόγο. Δεν καταλαβαίνει το παιδί. Από ένα σημείο και μια ηλικία και μετά αποκτάει την εγκεφαλική δομή που μπορεί να κατανοήσει κάποια πράγματα. Πιο πριν είναι στο συναίσθημα. Οπότε χρειάζεται να κάνω αυτό το κομμάτι, τα κομμάτια μου που ανησυχούν, να τα καθησυχάσω με λόγια. Όπως θα μιλούσα σε ένα παιδί, σε ένα μικρό παιδί, 2 ετών. Αυτά που σας περιγράψα τώρα έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και με βοηθάνε εννοείται και ακόμα. Και δεν έχω βρει κάποιο καλύτερο τρόπο από αυτό. Και ναι, αυτή είναι η εμπειρία μου. Και, ναι. Λοιπόν, να το συμπυκνώσουμε αυτό το οποίο σε εμπειρία και είναι πραγματικά πολύτιμη και να το κάνω ίσως και λίγο πιο απλό, γιατί η αλήθεια είναι ότι το να κάνω σχέση με την καρδιά μου ακούγεται εύκολο, υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες, πάρα πολλά βιβλία, πάρα πολλά λόγια. Η κακομοίρα όταν είναι πονεμένη δεν το κάνει τόσο εύκολα, οπότε να κάνω έτσι απλά για να μπορέσω να βγω στην καθημερινότητά μου. Καταρχάς είναι σημαντικό να πούμε ότι όποια και να είναι η κατάσταση, όσο άσχημη και να είναι, το πώς θα τη βιώσω, έχω επιλογή.
Μπορώ να είμαι τρελαμένος, μπορώ να χρησιμοποιήσω στοιχεία πίστης που έχω και αυτή τη στιγμή δεν μιλάω για θρησκεία, μιλάω για πίστη. Πίστη ακόμα και στον ίδιο μου τον εαυτό. Και αυτό με κάνει να έχω μια τελείως διαφορετική προοπτική του πώς θα δω τα πράγματα και πώς θα τα βιώσω. Και τελικά να γεννά την ελπίδα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αντίποδας του άγχους και του φόβου. Οπότε εδώ θέλουμε να μείνουμε με την ελπίδα, με την αισιοδοξία στο βαθμό που μπορεί ο καθένας και με αποδοχή. Η λέξη κλειδί για να μπορέσουμε να δώσουμε το καλύτερο από μας σε μας είναι η αποδοχή. Η αποδοχή ότι μπορεί να μην είμαι έτοιμη για κάτι και είναι εντάξει. Η αποδοχή ότι θέλω να διατηρήσω το χώρο που είχα τόσο καιρό και είναι εντάξει. Η αποδοχή ότι θέλω περισσότερο χρόνο για να κάνω μεταβάσεις και είναι εντάξει. Οπότε στοιχεία τα οποία έχω βιώσει μέσα σε αυτές τις μέρες, στοιχεία που μου άρεσαν, στοιχεία που με πήγαν λίγο πίσω στην παιδικότητα, που τα πράγματα γινόντουσαν ίσως λίγο πιο αργά, λίγο πιο αισθαντικά, λίγο πιο πειραματικά και υπήρχε η χαρά του καινούριου, που έβρασα ένα αυγό καταπληκτικό, δεν είχε χρειαστεί να το κάνω ποτέ μέχρι τώρα. Και είναι επιτυχία. Είναι επιτυχία, όσο και αν ακούγεται αυτονόητο. Με βοηθάει να μπορώ να δω τελικά σε κάποια κομμάτια μου που βρίσκομαι, να σταθώ εκεί που βρίσκομαι και να μπορέσω να με πάρω χέρι-χέρι να πάμε μαζί μπροστά. Γιατί μπορεί να είμαι ένας καταπληκτικός επιτυχημένος επιχειρηματής που δεν ξέρει να μαγειρεύει, για παράδειγμα. Οπότε η τροφή όμως έχει να κάνει άμεσα με την επιβίωσή μου. Άρα το ποιος με θρέφει μπορεί να διεγείρει πάρα πολύ έντονα συναισθήματα, αν δεν το έχω με κάποιο τρόπο διασφαλίσει. Και αν το διασφαλίζει κάποιος έξω από μένα, πώς μπορώ να βγει. Οπότε το να μπορώ να βράσω ένα αυγό έχει τεράστια επιτυχία. Το να μπορώ να βγω μια βόλτα και να απολαύσω τη φύση όταν πριν έτρεχα για τα πάντα, έχει τεράστια επιτυχία. Και όλα αυτά είναι πάρα πολύ βοηθητικά. Οπότε αξίζει έτσι σήμερα κλείνοντας, ακόμα και τώρα που μιλάμε, να σκεφτεί ο καθένας να νιώσει τι του άρεσε περισσότερο από όλες αυτές τις μέρες. Τι θα κράταγε να πάρει μαζί του, αν έπρεπε να κάνει ένα ταξίδι και του πάνε πάρε ό,τι αγαπημένο έχεις από αυτό που έζησε τις τελευταίες 40 μέρες. Τι θα βάζει σε αυτή τη βαλίτσα. Αφήνοντας πίσω αρνητικά συναισθήματα, αφήνοντας πίσω ανησυχίες ή δυσάρεστες εμπειρίες. Okay, υπάρχουν αυτές, αλλά είναι σημαντικό το πού εστιάζω. Πώς θέλω να είμαι. Όλα υπάρχουν, δεν τα αγνοώ, απλά τα αποδέχομαι και κάνω χώρο να τα αγκαλιάσω και να δω και τι μου αρέσει. Οπότε, το να κάτσω λίγο να πάρω 5-10 λεπτά, αν δεν μπορώ παραπάνω, είναι πολύ ωφέλιμο για να δω, ας πούμε, τι θέλω να βγω εκεί έξω. Μετά μπορώ να το επικοινωνήσω και στους άλλους. Με ποιους θέλω να βγω εκεί έξω. Με ποιους θέλω να μοιραστώ το πώς νιώθω. Και ας μην παίξουμε με τις ορολογίες των συναισθημάτων και την άρτια ομιλία. Απλά να μιλήσω για κάτι. Κάτι το οποίο θα κατάπινα και δεν θα το έλεγα ποτέ μου και θα κυκλοφορούν μέσα μου χτυπώντας από πού θα βγει. Ας το πω σε κάποιον. Μπορεί να τσαλακωθώ. Μπορεί να τσαλακωθώ. Έχουμε μάθει να συγχαίουμε την αξιοπρέπεια με το σχετίζομαι. Η αλήθεια είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αλλά μπορώ να μιλήσω. Είναι σημαντικό να εκφραστώ. Να με κοιτάξω σε ένα καθρέφτη και να μιλήσω σε μένα. Να με χαϊδέψω λιγάκι. Να κάνω σε μένα. Ακόμα και παίρνοντας ένα μαξιλάρι και αγκαλιάζοντάς το, όπως πολλοί κόσμος κάνει για να κοιμηθεί, κάνω ήδη επαφή με το σώμα μου. Και ας μην το έχω συμβολικά βαφτίσει ούτε βρέφος, ούτε μαριτίνα, ούτε τίποτα. Και μόνο που αγκαλιάζω και μόνο που τα χέρια μου σφίγγουν και μόνο που ακουμπάει το στήθος μου, κάτι αλλάζει. Κάτι αλλάζει. Το σώμα μου παίρνει πληροφορία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, αν μπορούσαμε να τα βάλουμε έτσι σε 1, 2, 3, είναι να μιλήσω σε μένα, να πω τι θέλω να κρατήσω, να βάλω την πρόθεσή μου να το κρατήσω από αύριο και να μου επιτρέψω το χώρο και το χρόνο που πήρα να τον διατηρήσω και έπειτα. Μπορεί να θέλω, για παράδειγμα, να κρατήσω την πρωινή μου γυμναστική γιατί είχα την ευκαιρία να κάνω γιόγκα το πρωί που ξυπνούσα και τελικά να μην μπορώ. Και είναι εντάξει. Αλλά ας κρατήσω τι θέλω να το κάνω και ας δω πόσο μπορώ να το κάνω. Ας είναι κάποια άλλη γυμναστική, ας είναι κάτι άλλο, μια άλλη απεύθυνση εκγύμνασης.
αλλά να το κρατήσω. Τώρα πήγα στη γυμναστική, γιατί φαντάζομαι πολύ το κάνανε. Είχαμε και, πώς να το πω, κατευθυντήριες γραμμές να γυμναζόμαστε. Έτσι απλά. Ναι, πολύ σημαντικά είναι όλα αυτά. Απλά βέβαια ακούγονται, αλλά έχουν πολύ βαθύ αποτέλεσμα όταν είμαστε συνεπείς με τον εαυτό μας. Δηλαδή, το να φέρνουμε στη μνήμη μας, για παράδειγμα, από εδώ και πέρα, αυτό που λέει, αυτό που μας... τις στιγμές που αισθανθήκαμε δυνατοί σε όλο αυτό. Ή αυτές οι απλές πρακτικές, όταν γίνονται με συνέπεια, έχουν βαθύ αποτέλεσμα. Δηλαδή, έχουμε μάθει κιόλας ότι η αυτογνωσία είναι κάτι πάρα πολύ πολύπλοκο ή πολύ χρονοβόρο. Εντάξει, σε έναν βαθμό ανάλογα και τον καθένα, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Αλλά αυτές οι απλές πράξεις μπορεί να έχουν μεγάλο αποτέλεσμα. Έχουν μεγάλο αποτέλεσμα και είναι σημαντικό να, επειδή έχουμε την τάση πολλές φορές τα απλά να τα θεωρούμε εύκολα στη φαντασία μας και να τα απορρίπτουμε και εύκολα. Είναι σημαντικό να μείνουμε και ας υπάρχουν αντιστάσεις, ας υπάρχουν δυσκολίες, παρατηρώντας το να συμβαίνει, αποκτούμε περισσότερη συνείδηση. Γι' αυτό είναι το όχημά μας. Δεν μπορώ να αλλάξω κάτι που δεν έχω συνείδηση. Σωστά. Σε αυτό το σημείο, θα έλεγα να πούμε μερικά λόγια και για τη δύναμη της αναπνοής. Σε αυτή την... μάλλον, πώς η δύναμη έχει αναπνοή, μας ηρεμεί. Και να προχωρήσουμε στο συντονισμό που θα μας οδηγήσεις. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι σκέφτηκα με διάφορους τρόπους από πού να το πάμε, τι ποιότητα να δώσουμε, σε ποιον θα ταιριάζει, σε ποιον δεν θα ταιριάζει και τελικά απλά έκλεισα τα μάτια πριν μπούμε εδώ και μου βγήκε η ροή στην οποία θα μπούμε μαζί. Η αναπνοή είναι ζωτική σημασίας. Με αυτή υπάρχουμε. Συμβαίνει, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, απλά συμβαίνει. Είτε της δίνουμε χώρο να γίνει πλήρης αναπνοή, είτε την κατακρεουργούμε και συμβαίνει όσο μπορεί να πει αέρας, απλά συμβαίνει. Μας ορίζει όμως πολύ, διότι με μια κοντή, ρηχή ή βαθιά αναπνοή αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα και το πώς οξυγονώνει το εγκέφαλός μας, που κατ' επέκταση μπορεί να φέρει ένα πονοκέφαλο ή όχι, και ούτω καθεξής, σε πιθανές εντάσεις ή δυνητικές κρίσεις. Οπότε, το να μπω να διαχειριστώ την αναπνοή μου, ίσως για κάποιον που δεν έχει ασχοληθεί μαζί της, να είναι κάτι πολύ απαιτητικό. Σε πρώτη φάση όμως αυτό που μπορώ να κάνω είναι να την παρατηρήσω. Πώς συμβαίνει, χωρίς σωστό ή λάθος, ποια είναι η αναπνοή μου. Και σε δεύτερη φάση, αυτό το οποίο θα μπούμε σαν πρακτική αμέσως μετά, είναι πώς ενεργοποιώντας τους μυς μου με κινήσεις, επηρεάζω και την αναπνοή μου. Πώς δηλαδή, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας το ψυχολογικό περιεχόμενο των μυών μου, μέσα από κινήσεις, παύλα ασκήσεις, μπορώ τελικά να επιδρώ τόσο στοιχεία του οργανισμού μου, αλλά και στην αναπνοή μου και στο χτύπο της καρδιάς μου και στις αισθήσεις μου. Οπότε, μπαίνοντας στο κομμάτι το πρακτικό, αξίζει για να δημιουργήσει ο καθένας το δικό του εντύπωμα και τη δική του εμπειρία, να ακούει τα λόγια, να ακούει την καθοδήγηση, να συμμετέχει και να παρατηρεί τον εαυτό του. Είναι ό,τι πιο αξιόπιστο μπορεί να έχει ο καθένας σαν πληροφορία για τον ίδιο. Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να διαβάσουμε, όσο αξιοσημείωτη και να είναι μια πρακτική, αν δεν το νιώσω σε μένα πώς λειτουργεί, το σύστημά μου μπορεί να μην την αναγνωρίσει. Οπότε, δεν ξέρω αν χρειάζεται να μοιραστούμε κάτι άλλο πριν μπούμε έτσι στο πρακτικό κομμάτι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση, μπορείτε να γράψετε στα σχόλια κάτω από το βίντεο για όλα αυτά που έχουν υποθεί ή μπορούμε να προχωρήσουμε στην πρακτική και να απαντήσουμε σε όποιες ερωτήσεις αργότερα. Νομίζω, για να δω λιγάκι. Ναι.
Μπορούμε νομίζω να προχωρήσουμε στην πρακτική. Okay. Οπότε, η πρακτική ουσιαστικά για να δώσω έτσι ένα στίγμα τι ακριβώς θα κάνουμε, είναι να περάσουμε λίγο όλο μας το σώμα, σαν να το βλέπουμε, σαν να ξανασυστηνόμαστε μαζί του, σαν να μας είχαν πει ότι εκεί υπάρχει ένα μουσείο, έχει ωραίο περιεχόμενο, αλλά πάντα να ξέρουμε ότι είναι εκεί και ποτέ δεν έχουμε πάει. Οπότε αξίζει ο καθένας να βρει μια άνετη θέση που κάθεται, να πάρουμε λίγα δευτερόλεπτα να αισθανθούμε ότι σε αυτό είμαστε όλοι μαζί, παρόλο που ο καθένας είναι σπίτι του. Είμαστε σαν ένας μεγάλος κύκλος που ανοίγουμε ένα πεδίο να βιώσουμε την ομορφιά του να είμαστε και το πόσο όμορφο είναι να είμαστε συνδεδεμένοι σε όλο αυτό, γιατί είμαστε ήδη τόση ώρα που μοιράζεται πληροφορίες με κοινή πρόθεση. Και να μείνω λίγο να αναπνεύσω, να χαλαρώσω, να πάρω μια άνετη θέση. Θα ακολουθώ και εγώ έτσι την πρακτική μαζί σας, οπότε να συντονιστώ, όχι σαν εισηγήτρια αυτής της κατάστασης, αλλά σαν συμμετέχουσα. Και αξίζει έτσι να ξεκινήσουμε από το κεφάλι και από τη δυνατότητα του λαιμού να το στρέφει. Οπότε να ανοίξω το οπτικό μου πεδίο, να μπορέσω να με προσανατολίσω εκ νέου, να μου δώσω περισσότερες επιλογές και προοπτικές. Και έτσι ξεκινάω να κοιτάω προς τα πάνω, εστιάζοντας σε κάτι συγκεκριμένο, στο φως που μπορώ. Μπορώ να κινηθώ πάνω δεξιά, πάνω αριστερά, με αργές κινήσεις. Λοξά δεξιά κάτω. Λοξά αριστερά κάτω. Κάτω στο πάτωμα. Ξαναπάνω. Αναπνέοντας. Επιτρέποντας να βγει ο αέρας από το ανοιχτό μου στόμα κατά την εκπνοή, αν το θέλω. Παρατηρώ πως είναι η αίσθηση να δίνω τόσο μεγάλο χώρο και εμβέλεια στο λαιμό μου να κινηθεί και στο κεφάλι κατ' επέκταση. Αφήνω το λαιμό μου να ανοίξει, πηγαίνοντας το κεφάλι προς τα πάνω και προς τα κάτω. Με ανοιχτά ή με κλειστά μάτια, όπως ο καθένας νιώθει πιο άνετα, μπορώ να κάνω εικόνα, την πραγματικότητα που θέλω να ανοίξω την πόρτα μου και να ζήσω αύριο. Να με δω μέσα σε αυτήν. Να δω πώς είμαι. Τι λέω. Πώς αισθάνομαι. Πώς κινούμαι. Και να απλώσω τα χέρια μου μπροστά. Να πάρω από αυτή την εικόνα ό,τι μου αρέσει και να τα φέρω πίσω σε μένα. Σαν να συλλέγω καρπούς από ένα δέντρο και ξαναπιάνω κάτι. Ξανά εδώ και παρατηρώ πώς είναι για μένα όλο αυτό. Δίνω την ευκαιρία στα χέρια μου να ανοίξουν, να λάβουν και να φέρουν πίσω σε μένα αυτό που επιθυμώ. Έτσι επιτρέπω και δίνω και χώρο στην καρδιά να ικανοποιηθεί, να χορτάσει. Αν κάτι έχω ήδη στην καθημερινότητά μου, το οποίο περίμενα πάντα να απαλλαγώ από αυτό, μπορώ να το απομακρύνω, να το βγάλω. Αν υπάρχει κάποια ένταση αυτή τη στιγμή, μπορώ και αυτή να την απομακρύνω. Εστιάζω κάπου αλλού τώρα. Παρατηρήστε τις αισθήσεις σας, αν κάτι αλλάζει στην αναπνοή σας. Και θα δώσω μετά τη δυνατότητα να φέρω έτσι λίγο τα δάχτυλά μου ανάμεσα στα πλευρά μου. Εκεί που υπάρχουν μικροί μύες που ενώνουν το ένα πλευρό με το άλλο. Και να τους στρίψω λίγο, σαν ένα μικρό τρεμόπαιγμα.
Να δω πώς είναι αυτό για το σώμα. Έτσι, στην περιοχή του στήθους. Διατηρώντας πάντα την αναπνοή μου, δεν χρειάζεται να την κρατάω για να κάνω κάτι άλλο. Μπορώ να είμαι συνδεδεμένη μαζί της. Αν μ' αρέσει, συνεχίζω λίγο ακόμα, γιατί το σώμα όταν του προσφέρουμε και γεύεται κάτι που του αρέσει, θέλει να το πάρει και άλλο. Αν θέλω λοιπόν, συνεχίζω με αυτή την κίνηση. Αν θέλω, μπορώ να βάλω τα χέρια μου στα πλευρά μου, σαν οι παλάμες μου να αγκαλιάζουν τα πλευρά μου και να επιτρέψω να αναπνεύσω, παρατηρώντας πώς με αρμονία, όπως η θάλασσα σπάει το κύμα της στην ακτή, τα πλευρά μου ανοίγουν και μετά μαζεύονται πάλι και ανοίγουν και έτσι δημιουργώ χώρο. Ενώ με κρατάω, είμαι σε επαφή μαζί μου. Το να κάνω χώρο για μένα δεν σημαίνει ότι χάνω κάποιον. Είμαι σε σύνδεση με μένα και κάνω και χώρο. Νιώθω πως είναι να ανοίγω, να αφήνω αυτό το χώρο και στο στομάχι μου, να ξεμουδιάζω το διαφράγμά μου, όλη μου την κοιλιά, να πιάνει χώρο, να απλώνεται. Και επιστρέφω πάλι λίγο να παρατηρήσω την αναπνοή μου, τι έχει γίνει με αυτήν. Τι γίνεται με τους παλμούς της καρδιάς μου. Οι δικοί μου έχουν μειωθεί. Η αναπνοή μου έχει βαθύνει. Και με πολύ χαρά κατεβάζω τα χέρια μου στην κοιλιά μου, χαμηλά, κάτω από τον αφαλό. Και κρατάω την κοιλιά μου, παρατηρώντας και αυτή με τη σειρά της, πώς φουσκώνει και ξεφουσκώνει, καθώς αναπνέω. Και κάπου εκεί πίσω, από ιστούς, δέρμα, μύες, είναι το κέντρο μου. Έχω τον πυρήνα μου. Είναι πάντα εκεί. Και ας τον γεμίσω με όλες αυτές τις όμορφες ποιότητες που θέλω να κρατήσω, ξεκινώντας ήδη την αυριανή μου μέρα, από το μυαλό μου, τη σκέψη μου, το συναίσθημά μου. Να επιτρέψω στην κοιλιά μου να χορτάσει, να απλωθεί κι αυτή. Και σαν η λεκάνη μου, αν θέλω μπορώ να την κοιτάξω έτσι δεξιά-αριστερά, είναι ένα μεγάλο καλάθι που χωράει όλη αυτή την πληροφορία. Αχ, και άμα θέλω μπορώ να τεντωθώ, να ανοίξω τα χέρια μου, να δω τι κάνει αυτή η πλάτη μου πια. Με στηρίζει, με κρατάει όρθια, αγέροχη πάντα όπως τα δέντρα, τα στηρίζει ο κορμός τους. Πώς είναι να πάω πίσω σε αυτή, να τη δω με τα μάτια μου, συμβολικά, να δω τι χρειάζεται, να της επιτρέψω να σταθεί στητή και να συνειδητοποιήσω ότι σπόνδυλο-σπόνδυλο από την κορυφή του κεφαλιού μου, από τη βάση του κρανίου μου μέχρι και τον κόκκιγά μου. Έχω στιβαρούς σπονδύλους, ο ένας πάνω στον άλλον, που με στηρίζουν. Και σαν καταράχτης, αν όλες αυτές οι ποιότητες είχαν χρώμα, είχαν γεύση, είχαν συνέστημα, μπορώ να επιτρέψω να περάσουν στη σπονδυλική μου στήλη από την αρχή της μέχρι και το τέλος της. Να την πυκνώσουν, να τη δυναμώσουν, να μπορέσει και εκείνη να μου θυμίσει ότι είναι πάντα εδώ για μένα, ακόμα και αν ανησυχώ. Εκείνη ξέρει τι να κάνει. Και αν θέλω μπορώ να αντιστρέψω αριστερά-δεξιά και με τα χέρια ανοιχτά. Τροφοδοτώντας όλους τους μυς.
που την κρατάνε και τη στηρίζουν και τη συνδέουν με το υπόλοιπο σώμα, να ξυπνήσουν, να χορέψουν μαζί της και να απλώσουν σε όλη την πλάτη την πληροφορία ότι είμαι εδώ, εγώ, η σπονδυλική σου στήλη και σε στηρίζω. Και μετά να περάσω στα πόδια μου, τις ρίζες μου, την προέκταση της σπονδυλικής μου στήλης. Αυτά τα οποία ό,τι και αν συμβαίνει, όσο και να έχω νιώσει τη γη να χάνεται κατά από τα πόδια μου κάποιες φορές, είναι πάντα εκεί και με κρατάνε όρθια και ακόμα και αν πέσω με ξανασηκώνουν. Και μπορώ να παίξω με τα γόνατά μου, είτε σε καθιστή θέση, είτε σε όρθια θέση, να τα λυγίσω, να τα τεντώσω. Ακόμα καλύτερα αν έχω την ευκαιρία να σηκωθώ και να λυγίσω λίγο τα γόνατά μου, να τα τεντώσω, λίγο έτσι να τους προσφέρω την εμπληγησία που θέλουν και την έχουν. Να επιτρέψω να κινηθούν, να επιτρέψω να οξυγονωθούν, να επιτρέψω να μου δείξουν τι ξέρουν να κάνουν και πόσο καλά μπορούν να με στηρίζουν και πόσο μπορούν να ανοίξουν χώρο για κάθε ανησυχία. Ας τους δώσω λίγο χρόνο. Έτσι να τα κινήσω, να τα τεινάξω. Και να σηκωθώ όρθιος, όρθια, αν δεν είμαι ήδη, να φέρω λίγο την προσοχή μου πια και στα πέλματά μου, πως αυτά πατάνε στο έδαφος και να μου επιτρέψω σε όρθια θέση να γύρω λίγο προς τα μπρος, να γύρω λίγο προς τα πίσω, βρίσκοντας πια τη δική μου ισορροπία. Χωρίς να πέσω, χωρίς να χάσω εκείνη τη χρυσή τομή της ισορροπίας, απλά να λυκνιστώ λίγο μπρος, λίγο πίσω. Και παρατηρώ πάλι την αναπνοή μου, τους παλμούς της καρδιάς μου, τι συμβαίνει. Και κλείνοντας, ας βάλω σε ένα σημείο στο χώρο την εικόνα που έχω φτιάξει. Εμένα μέσα στην πραγματικότητα που θέλω, ανοίγοντας την πόρτα αύριο μου, να είμαι ήδη εκεί. Σαν να το πετάω, παπ, σαν εικόνα μπροστά μου. Να στοχεύσω και να βηματίσω προς τα εκεί. Να το πάρω, να το φέρω πίσω πάλι σε μένα και να έρθω να κάτσω. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ήταν θρεπτικότατο. Πολύ χαίρομαι. Για μένα ήταν, παρόλο που το έλεγα ταυτόχρονα. Θα ήθελα έτσι, αν κάποιος θέλει να γράψει κάποιο σχόλιο, μια λέξη, πώς ήταν για αυτόν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι το σώμα μας. Και αυτή είναι η μαγεία του. Και αυτή τη στιγμή όλοι έχουμε μια εμπειρία μέσα μας. Και ο καθένας μπορεί να την ανακαλέσει οπουδήποτε θελήσει. Και είμαστε ήδη εκεί. Είμαστε ήδη στο πώς θέλουμε να είναι τα πράγματα. Έχουμε δώσει ήδη την πληροφορία. Και το εξωτερικό περιβάλλον μπορεί να μην αλλάζει με τους ρυθμούς που εμείς θέλουμε. Αλλά το πώς εμείς θα το βιώσουμε και πώς θα γίνουμε εμείς η αλλαγή μέσα σε αυτό, είναι ένας πολύ σημαντικός πυλώνας για να αλλάξει. Ναι. Νομίζω ότι το κλειδί της ύπαρξης βρίσκεται μέσα στο σώμα. Ακούγοντας και συνδεόμενοι με το σώμα μας, που είναι συνέχεια μαζί μας, είναι ο σύντροφός μας, είναι αυτό που μας δίνει ζωή, μας δίνει βήμα ύπαρξης. Και πολλές φορές ξεχνάμε ότι έχουμε αυτό το συνοδοιπόρο, είμαστε στο κεφάλι μας και ζούμε εκεί. Οπότε αυτά τώρα που κάναμε, μας οδήγησες, φέρνει το σώμα, το κάνει πρωταγωνιστή, το οποίο το έχει τόσο πολύ ανάγκη να αναγνωριστεί ο ρόλος που έχει στη ζωή μας. Και νιώθω τώρα ότι το σώμα μου έχει χαρεί από αυτή την αναγνώριση. Έχει θραφεί, έχει ενεργοποιηθεί,
Και βλέπω και τον εαυτό μου, το πρόσωπό μου, βλέποντας τώρα εδώ στην κάμερα, ας πούμε, απέναντι. Βλέπω, έχει αλλάξει το πρόσωπό μου. Ναι. Αισθάνομαι πιο ήρεμη, ήρεμη. Όλο αυτό που βίωνα πριν, η αγωνία, το άγχος, τις απώ και τα λοιπά, έχει εξαφανιστεί μέσα από ένα τέταρτο. Πόση ώρα είμαστε μαζί τώρα και κάναμε αυτό. Δηλαδή, θα έλεγα ότι είναι μαγικό το πόσο απλό είναι να έρθουμε σε αυτή την επαφή και να αλλάξουμε την κατάσταση. Να μιλήσω για μένα τώρα, αν και βλέπω στα σχόλια ότι... ναι, η Μαρία μας λέει χαλάρωσα πάρα πολύ. Η Κατερίνα λέει αναγνωρίζω το σώμα μου, τα συναισθήματά μου, τα τιμώ και με αγαπώ. Εξαιρετικά, Μαρίτινα, μπράβο, λέει η Μαρία. Η Μαριάννα λέει σύνδεση με το σώμα μέσα από απλούς τρόπους έχουν εν τέλει μια τόσο βαθιά επαφή με τον εαυτό που προσφέρει θρέψη και σταδιακή αλλαγή. Όλα αυτά μέσα μετά από ένα τέταρτο επαφής. Πραγματικά σε ευχαριστούμε. Και το σώμα μου είναι αγωνή. Πολύ χαίρομαι, πραγματικά. Η σχέση με το σώμα είναι ένα ταξίδι και είναι... δεν υπάρχει τίποτα εκεί έξω να ψάξω. Η μαγεία είναι εδώ. Δηλαδή, δεν το έκανα εγώ. Το κάναμε ο καθένας μόνος του. Είναι εκπληκτικό να καταλάβω τι σοφία φέρνω μέσα μου και πόσο ικανή είναι να με στηρίξει σε κάθε στιγμή. Είναι το ίδιο με το σώμα και είναι τέλειο. Έχει φτιαχτεί για να είναι τέλειο. Είναι ίσως το μόνο πράγμα που φτιάχνεται να είναι τέλειο. Ναι. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση ή κάποια οτιδήποτε που θα θέλετε να μας απευθύνετε. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να μοιραστούμε το site της Μαριτίνα, αν κάποιος θέλει να την να επικοινωνήσει μαζί της. Η τεχνολογία εδώ μας βοηθά, ορίστε. Σωστά το έχω γράψει, έτσι? Ναι, ναι, είναι μια χαρά. Λοιπόν, αυτό είναι το site της Μαριτίνα. Το αφήνω εκεί να υπάρχει. Για να δω, έχουμε κάποια σχόλια. Η Μαριάννα λέει στις ελαφρότητας και χαράς. Ωραία, το διαβάζω κι εγώ. Και ο Βέρκιος μας λέει, αφήνει μια γλυκιά αίσθηση στο σώμα. Ακριβώς αυτή η γλυκύτητα. Αυτή η γλυκύτητα, λοιπόν, είναι άμεσα διαθέσιμη σε εμάς. Αρκεί να φέρουμε την προσοχή μας σε αυτή. Και αυτή η γλυκύτητα είναι που νομίζω μας δίνει και τη δύναμη να προχωρήσουμε σε όλη αυτή την κατάσταση, την εξωτερική, που μου φαίνεται ότι τη λείπει η γλυκύτητα και δεν ευνοεί αυτή την καλλιέργεια, αλλά έχοντας αυτά τα απλά εργαλεία μπορούμε να το φέρνουμε εμείς συνειδητά και κατ' επιλογή στη ζωή μας. Και νιώθω ότι καλύψαμε το θέμα που σήμερα κληθήκαμε να ζητήσουμε. Ναι. Είμαστε έτοιμοι, νομίζω. Μοιραστήκαμε αυτό που οραματιστήκαμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήμασταν εδώ έτσι, μια μεγάλη παρέα, ένας μεγάλος κύκλος, να το εμπεριέξουμε όλοι μαζί αυτό και να το θυμόμαστε σαν κοινή μας εμπειρία. Αύριο, ας μην ξεχάσουμε ανοίγοντας την πόρτα και βγαίνοντας έτσι με άλλες συνθήκες έξω, να πάρουμε και το σώμα μας μαζί. Ας μην το αφήσουμε μέσα στο σπίτι. Και εύχομαι, πραγματικά εύχομαι, και μπορεί να μου δοθεί και άλλη ευκαιρία. Αυτό που μοιραστήκαμε εδώ μαζί σήμερα, πάρτε το μαζί σας. Είναι κτήμα σας. Ξέρετε ήδη να το κάνετε. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή την εμπειρία οποτεδήποτε θέλω. Είναι δικό μου. Ναι. Αυτό. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και αυτή τη συνδημιουργία. Πιστεύω ότι βάλαμε ένα πολύ καλό θεμέλιο για τη μετέπειτα πορεία των εναλλακτικών προοπτικών αλλά και της συνεργασίας μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας σήμερα και μας στηρίξατε σε αυτή την πρώτη προσπάθεια, που δεν ήταν προσπάθεια, όχι, σε αυτή την πρώτη συνάντηση, θα έλεγα. Προγραμματίζουμε την επόμενη συνάντηση σύντομα. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα ποιος θα είναι ο καλεσμένος μας, αλλά μείνετε συντονισμένοι και στη σελίδα του Φορέα θα δημοσιευτεί η πληροφορία.
Αν θέλετε να σας στέλνουμε newsletter, θα μπορείτε να στείλετε email με την, με το, ένα email στην εξής διεύθυνση. Μια στιγμούλα. Γράψει εδώ. Ναι. Αν και εντάξει, και μέσα από το Facebook νομίζω είναι η πληροφορία θα διαδοθεί. Ωραία. Καλή αρχή να έχουμε αύριο στη νέα φάση της ζωής αυτής που όλοι μαζί μοιραζόμαστε. Καλή δύναμη σε όλους. Καλή ανάκληση της μνήμης της σημερινής κατάστασης. Έτσι εννοώ αυτό που φτιάξαμε όλοι μαζί. Και καλή μας αντάμωση ξανά στην επόμενη συνάντηση των εναλλακτικών προοπτικών. Μαριτίνα, σε ευχαριστώ από καρδιάς. Και εγώ ευχαριστώ με τη σειρά μου και εσένα Ελένη και τη Βασιλική και όλους εσάς που το μοιραστήκαμε μαζί. Και πραγματικά αύριο μια καινούργια μέρα, μια καινούργια εβδομάδα, μια καινούργια πραγματικότητα για όλους μας. Σας φιλώ. Καλή συνέχεια να έχουμε. Πολλά φιλιά σε όλους. Καλή συνέχεια. Κλείνω.